コギでね7Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας μας σήμερα είναι η χώρα της Μακεδονίας και η χώρα του τίποτα. Σε μετάφραση, η χώρα του τίποτα είναι η χώρα των Σκοπίων. Είναι ο τίτλος του βιβλίου που είναι έτοιμο, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα και πολύ σύντομα θα υπάρχει. Παράλληλα με την ομιλία, θα διαβάσω και μερικά αποσπάσματα από τον πρόλογο του βιβλίου, το οποίο ξεκινάει ως εξής. Αν η κάθε επικράτεια έπαιρνε το όνομά της από πράγματα που την χαρακτήριζαν ή την χαρακτηρίζουν, τότε η χώρα των Σκοπίων θα έπρεπε από το μακρινό παρελθόν ακόμα να ονομάζεται χώρα του τίποτα. Προς Θεού, καμιά προκατάληψη δεν κρύβεται πίσω από τα γραφόμενά μου, ούτε και στις προθέσεις μου είναι να αδικήσω οποιονδήποτε. Πρόθεσή μου είναι να δώσω όλο εκείνο το αποδεικτικό υλικό που τεκμηριώνει το τίποτα. Τελική επιδίωξή μου είναι να δημιουργηθεί εκείνος ο συγκριτικός παράγοντας, ώστε να γίνει ορατό το χάος που χώριζε το τίποτα από τη Μακεδονία. Η καταλληλότερη εποχή για να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία είναι η περίοδος της Ρωμαιοκρατίας, όπου Μακεδονία και Σκόπια ήταν μέρος της ίδιας αυτοκρατορίας. Τότε φαίνονται ολοκάθαρα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι, όχι στην ίδια χώρα, όπως αρέσκονται να λένε οι Σκοπιανοί, αλλά σε δύο διαφορετικές. Σε αυτό θα βοηθήσουν τα νομίσματα, των οποίων οι αποδείξεις είναι αμεσότατες και δεν χωρούν αμφισβήτηση. Το βιβλίο είναι μια προσπάθεια και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά νομισματικά επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Ας φανταστούμε τα Βαλκάνια κατά την περίοδο που οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τη Μακεδονία, δηλαδή το 168 π.Χ. Αν φανταστούμε τα Βαλκάνια, θα δούμε μια περιοχή η οποία πλην της Μακεδονίας δεν έχει κανένα νομισματοκοπείο. Οι Ρωμαίοι δεν τόλμησαν να διανοηθούν και να αφαιρέσουν το δικαίωμα κοπής νομισμάτων από τη Μακεδονία. Το δέος που αισθάνθηκαν ήταν τόσο μεγάλο που άφησαν να συνεχιστεί η νομισματική παραγωγή μόνο στη Μακεδονία. Με τη διαφορά ότι ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τα νομίσματα ήταν βασιλικά και αναφέραν το όνομα των Μακεδόνων βασιλιάδων, από τη στιγμή της Ρωμαιοκρατίας και μετά τα νομίσματα αυτά έγιναν εθνικά και αναφέρονταν στην εθνότητα των Μακεδόνων. Ακόμα και στην παραμικρή και πιο παραμεθόρια μακεδονική περιοχή, οι Ρωμαίοι επέτρεψαν να κόβονται νομίσματα. Αυτό έμεσα μας δίνει και τα όρια της Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκαν εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και να πούμε συγκεκριμένα ότι στην Ανατολική Μακεδονία οι Ρωμαίοι όρισαν την πρώτη μερίδα, να πούμε ότι η Μακεδονία χωρίστηκε σε 4 μερίδες από τους Ρωμαίους, ήταν το πρώτο μέτρο που έλαβαν, γιατί αυτό χρειάστηκε και το άλλαξαν μερικές φορές στη διάρκεια, όπου κόβονταν τα Μακεδόνων πρώτης και είχαν πρωτεύουσα την Αμφίπολη, η πρώτη μερίδα. Η δεύτερη μερίδα, που είχε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, έκοβε τα νομίσματα τα Μακεδόνων Δευτέρας. Η τρίτη μερίδα, που είχε πρωτεύουσα την Πέλα, δεν απευθυνόταν σε μερίδα, ήταν απλά τα νομίσματα Μακεδόνων. Η τέταρτη μερίδα, η οποία δεν είχε δικαίωμα κοπής ασημένιων νομισμάτων, ήταν ένας θύλακας που με βάση τα σημερινά σύνορα της Μακεδονίας συμπεριλάμβανε τις Πρέσπες και την Ηράκλεια Λυγκιστίδας. Εκείνη η μικρή περιοχή ήταν η τέταρτη μερίδα της Μακεδονίας. Απάνω στην τέταρτη μερίδα στηρίζεται
και ένα μεγάλο κομμάτι της προπαγάνδας των Σκοπίων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η τέταρτη μερίδα συμπεριλάμβανε και όλα τα Σκόπια. Πέρα από τις μερίδες, όπως έχουμε την Ηράκλεια Λυγκιστίδος στις Πρέσπες, την οποία πόλη ίδρυσε ο Αμίντας ακόμα στις αρχές του 4ου αιώνα, έχουμε και την Ηράκλεια Συντικής σε έναν ακόμα θύλακα που έμπαινε μέσα στη Βουλγαρία και έφτανε μέχρι τα στενά της Κρέσνας, όπου εκεί ήταν η Ηράκλεια Συντικής. Δεν είναι τυχαίο που και οι δυο οι πόλεις ονομάστηκαν Ηράκλεια. Το όνομα Ηράκλεια είχε κατά κάποιο τρόπο ρόλο αποτρεπτικό για τους βαρβάρους που ήταν από εκεί και πάνω, και είχε ρόλο αποτρεπτικό εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσω όταν ήρθε. Πέρα από, από αυτούς τους δύο θύλακες όπου είχαμε τις δύο Ηράκλειες, κόπηκαν επίσης νομίσματα Βοτιαίων στη Χαλκιδική, κόπηκαν νομίσματα Μακεδόνων στο Δίον, και επίσης στην Αμφαξίτιδα, που είναι η κοιλάδα του Αξιού κατά κάποιο τρόπο, κόπηκαν τα νομίσματα με την επιγραφή Μακεδόνων Αμφαξιτών. Αυτή η περιοχή ήταν μία ανάμεικτη περιοχή, η οποία εκτός από Μακεδόνες είχε και Παίωνες. Εκεί δημιουργούνταν συνεχώς τριβή. Είναι γνωστό ότι οι Παίωνες βρίσκονταν πάντα σε αντιπαράθεση με τους Μακεδόνες, και στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχαν πάντοτε τριβές μεταξύ Μακεδόνων και Αμφαξιτών και Παίωνων. Αυτή την κατάσταση την καθάρισαν πάλι οι Ρωμαίοι. Περίπου το 80 π.Χ. αποφάσισαν να βάλουν τάξη στην περιοχή. Επετέθηκαν στους Παίωνες, τους έδιωξαν πίσω από τα βουνά και πλέον η Αμφαξίτιδα έμεινε καθαρά μακεδονική περιοχή. Στα βόρεια επίσης, στα δυτικά επίσης, υπήρχε νομισματοκοπία με την επιγραφή Παρόριας. Αν δούμε όλα αυτά τα νομισματοκοπία και τα νομίσματα που κοβόντουσαν στην Ρωμαϊκή Μακεδονία, θα δούμε ότι τα σύνορα χαράσσονται μέχρι και την τελευταία πιθαμή. Οι Σκοπιανοί πάντα ισχυρίζονταν ότι τα εδάφη τους ήταν μακεδονικά, ότι ήταν εν πάση περιπτώσει σε κάποια στιγμή κατακτημένα εδάφη, μακεδονικά εδάφη, το οποίο όμως δεν είναι σωστό. Για να κατακτηθεί μια περιοχή πρέπει να έχει και κάτι. Όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν ας πούμε τη Μακεδονία, υπήρχαν πόλεις να κατακτήσουν, υπήρχαν όλα αυτά που έχει μια πολιτισμένη κοινωνία. Η χώρα των Σκοπίων, των οποίων οι κάτοικοι ήταν Παίωνες, οι οποίοι Παίωνες, να πούμε δύο λόγια για αυτούς, ήταν νομαδικό φύλο που από τον 6ο αιώνα π.Χ. ακόμα, φύλα τους φτάναν μέχρι το Παγκαίο. Η ιδιαιτερότητα των Παίωνων ήταν ότι ήταν νομάδες και ότι αυτά τα φύλλα ανάλογα με τις μετακινήσεις τους φαινότανε ότι αυξομοίωναν την επικράτεια των Παίωνων. Ποτέ δεν μπόρεσε να εξηγηθεί γιατί η επικράτεια των Παίωνων αυξομοιωνόταν. Πολλοί το απέδιδαν στις
στις πολεμικές συγκρούσεις που είχαν με τους Μακεδόνες, με αποτέλεσμα άλλοτε να κερδίζουν και άλλοτε να χάνουν εδάφη. Αυτό φυσικά δεν είναι αλήθεια. Αρχής γενομένης από τα πιονικά φύλλα που φτάναν στο Παγκαίο και οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στον πολιτισμό, από τον 6ο αιώνα, από τον 5ο αιώνα, άρχισαν να αφομοιώνονται και να συγχωνεύονται με τους ντόπιους εκεί και να εξαφανίζονται κατ' επέκταση. Αυτό το πράγμα αρχής γενομένης, είπαμε, από το Παγκαίο, από ανατολικά, προχωρούσε με το πέρασμα των αιώνων όλο και δυτικότερα και φτάσαμε στο σημείο της Ρωμαιοκρατίας, όπου ο τελευταίος θύλακας των πεώνων ήταν στην Αμφαξίτιδα. Όταν πλέον τακτοποιήθηκε και αυτό από τους Ρωμαίους με πολεμικό τρόπο, οι πέωνες πήγανε πίσω από τα βουνά και έκτοτε δεν παρουσιάστηκε ποτέ κάποια προστριβή των Μακεδόνων με τους πέωνες. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια εκδούλευση των Ρωμαίων προς τους Μακεδόνες, τους οποίους πάντα φυσικά τους δίναν παραπάνω από το κανονικό αυτονομία, ούτως ώστε να τους έχουν σύμμαχους εάν τυχόν γινόταν κάτι στο Χρυσό Βουνό, το οποίο στήριζε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά την επανάσταση του Ανδρίσκου έπαψαν, κατά κάποιο τρόπο αφαίρεσαν προνόμια οι Ρωμαίοι από τους Μακεδόνες, όμως η νομισματοκοπία δεν έπαψε στη Μακεδονία, απλά περιορίστηκε στις τρεις πόλεις, Αμφίπολη, Θεσσαλονίκη και Πέλα, και πλέον τα νομίσματα αναφέρονταν στις τρεις αυτές πόλεις. Πολύ αργότερα, με τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσσαρα και τον Βρούτο και τον Κάσιο που κατέφυγαν στο Παγκαίο και κινδύνεψε όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διότι αν στη μάχη των Φιλίππων επικρατούσε ο Βρούτος και ο Κάσιος θα ήταν πολύ διαφορετική ιστορία, τότε κατάλαβαν τον πραγματικό κίνδυνο οι Ρωμαίοι και επανέφεραν τα προνόμια στους Μακεδόνες, και πέρα από τα προνόμια που επανέφεραν ίδρυσαν και τις πρώτες αποικίες που αναφέρονται στο Ρωμαϊκό κράτος.